Λοιπόν, και ο Ιορδάνης Παυλίδης βλέπω ότι θα μας πεις δύο λόγια έχοντας background το Τσε Γκεβάρα. Δύο λόγια λοιπόν για την κινητοποίησή σας. Με πολύ χαρά και ικανοποίηση γιατί τον έχω δίπλα μου. Από αυτό και από τους αγώνες του παίρνουμε δύναμη και συνεχίζουμε τον αγώνα της ζωής. Όσον αφορά τα αγροτικά προβλήματα και την σημερινή κινητοποίηση, έχω να πω ότι δεν θα πρέπει να αναφέρω και εγώ τα ποια είναι τα αιτήματα κτλ. Όλα αυτά συνοψίζονται σε ένα μόνο πράγμα. Ότι η αγροτιά θέλει να ζήσει, πρέπει να ζήσει και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα έτσι. Η αιτία βέβαια του κακού δεν είναι μόνο η κυβέρνηση, αλλά η αιτία του κακού είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επιβάλλει αυτές και απαιτεί αυτή την καταστροφική πολιτική για τους αγρότες και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν πρέπει να αντιδράσουν συγκεκριμένα οι αγρότες, κάτι που δεν το λένε. Αν κάνουμε τώρα ένα δημοσίευμα θα πούνε όλοι ότι θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με αυτό που τους επιβάλλει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει δηλαδή να αλλάξουν οι ίδιοι. Να αλλάξουν τη μορφή πάλης και τη μορφή του αγώνα τους. Να στρέψουν σε άλλον δρόμο και σε άλλη κατεύθυνση, εκεί που πραγματικά είναι η ρίζα του κακού, να αλλάξουν οι ίδιοι για να δουν και άσπρη μέρα. Αλλιώς δεν βλέπω να γίνεται εκεί. Αυτά όλα είναι καλά, ναι, μεν αντιδράμε, διαμαρτυρόμαστε, αλλά κανείς δεν μας ακούει. Και το δικό σας βλέπω είναι δικό σας το όχημα. Ωραία. Ό,τι είπε ο σύντροφος, συμφωνώ μαζί του. Τα ίδια πράγματα. Συμφωνώ. Έγινε, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.